Ενδεικτικά για να γίνει να εστιάσουμε σε κάποια σημεία, θα μας τα παρουσιάσει η κυρία Λιφτάκη. Ε, Θα τα παρουσιάσω, θα τα παρουσιάσω γρήγορα γιατί έχει πάει αργά και... Θα προσπαθήσω να μην σα κουράσω. Ε, το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 30 ετών. Προσήρθε λόγω αμινόρεια από εξαμήνου, κατόπιν διακοπή των αντισυλληπτικών που λάμβανε. Ε, από το ατομικό αναμνηστικό, είδαμε θηροειδήτεδα, χασιμό, το έπαιρνε αγωγή. Ε, η εμιναρχή εμφανίστηκε 13 ετών, μέχρι την ηλικία όμω των, των 21 ετών, ήταν ασταθή ο κύκλο τη. Ε, Συνήθι πρακτική γυναικολόγων δώσανε περώσα αντισυλληπτικά για να ομαλοποιήσουν τον κύκλο, χωρί κάτι περαιτέρω. Η ασθενή δεν είχε διακόψει ποτέ τα αντισυλληπτικά μέχρι πριν από έξι μήνε, οπότε λόγω τη νέα τη σχέση, η οποία προχωρούσε, ήθελε να ξεκινήσει προσπάθειε τεκνοποίηση. Ε, από την κλινική εξέταση σύντομα δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο εκτός από ε, ένα σχετικά χαμηλό ανάστημα. Προχωράμε, παίρνουμε από το οικογενειακό ιστορικό πάλι χωρίς κάτι ιδιαίτερο για να μας χτυπήσει κάποιο καμπανάκι ε, και πάμε στις παρακλινικές εξετάσεις. Εδώ, αφού αποκλείσαμε βεβαιτικής, είδαμε υπεργονατοδοτροφικό υπογονατισμό, για να το πω πιο γρήγορα, ε, από τον υπέρηχο Κιλίας, τον οποίο μας προσκόμισε, υπήρχε μήτρα, ήταν φυσιολογικού μεγέθους και διαστάσεων, δεν, δεν μπορούσαν, ήταν υπέρηχος Κιλίας, να γίνουν ορατές οι οθήκες. Και ποιο είναι το επόμενο βήμα, πώς προχωρήσαμε. Θα το πω γρήγορα γιατί είχαμε μια αποτυχία στο να το κάνουμε διαδραστικό. Ήταν να στείλουμε καριότυπο. Ε, γιατί πάντα στον υπεργοναδοτροφικό υπεργοναδο υπογοναδισμό πρέπει να στέλνουμε καριότυπο. Υπάρχουν, υπάρχει πάντα περίπτωση να είναι κάποιο μοσαϊκό, να είναι κάτι που μπορεί να μην έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά. Εδώ ο καριότυπος ήτανε... Ένα καριότυπο που ήταν αναδιοργάνωση χ χρωμοσώματο. Ε, συγκεκριμένα είχαμε έναν υποπληθυσμό που ήταν 45χ0 και έναν υποπληθυσμό που ήταν ε, 46χ, με ε, ένα επιπλέον κεντρομερέ το χρωμόσωμα. Ε, ήταν Το χαρακτηρίσαμε turnaround-like condition, όπω χαρακτηρίζεται, και ε, από έλεγχο που έγινε στην οικογένεια είδαμε ότι ήταν εντενόβο η μετάλλαξη. Αντιμετωπίστηκε με θεραπεία ορμονική υποκατάσταση. Ε, μαζί με κυκλική προγεστερόνη και για την τεκνοποίηση κατευθύνθηκε προς εξωσωματική με ο Άριο Δότριας. Ε, δεν είχαμε τότε πολύ καλές ε, σχέσεις με εξειδικευμένους γυναικολόγους με ευτήρες που να ασχολούνται με την εξωσωματική. Λοιπόν, Θέλετε να μας εξηγήσετε πώ ναι. πώς εξηγείται φυσιολογικό πάχος ενδομητρίου με που χαμηλή. Δεν, που δεν, όχι χαμηλή, μηδέν. Ανύπαρκτη. Ε, ε, ναι. ε, εντάξει, όλα αυτά που υπάρχουν στα περιστατικά δεν μπορούμε πάντα να τα εξηγήσουμε. Ε, ε, φαινο, θε, έτσι όπως το δείχνουμε δεν εξηγείται με βάση τα βιοχημικά. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο αυτή η αναδιοργάνωση που έγινε στο χιχρωμόσωμα και ίσως κάποια συγκεκριμένα γονίδια. Το υπέρυχο ήταν η κοιλίας. Α, η κοιλίας. Δεν ήταν Σωστά. που είναι πιο ακριβές. Έτσι. Πάντως το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα είχε σωστά ενηλικιωθεί με έξω γεννητικά όργανα σημαίνει ότι υπήρχαν επαρκή ιστρογόνα, από εκεί κανένα θα μπορούσε να αντιληφθεί ίσως και τη μοσαϊκότητα η οποία τελικά προέκυψε σε σχέση με το γεγονός ότι με χαμηλό ιστρογόνο είχε ένα ενδομήτριο ικανοποιητικό. Άρα πέρναγε από περιπτώσει που τα ιστρογόνα είναι Αυτό μία αυ Ακριβώ. Αυτό, αυτό, ήθελα να τονίσω και γι' αυτό το σχολίασα. Δεν ήταν παρατήρηση παγίδα. Δεν ήταν για μεγάλο ήταν χρονικό, αυτοψημό. διάστημα. Ακριβώς. Αυτά τα χαμηλά επίπεδα Γιατί αλλιώ θα σκεφτόσουν την προώριο θήκη ανεπάρκεια. Παραδείγματο χάρη. Ενώ τώρα βλέπει κάτι που μάλλον σε κάνει να σκεφτεί την αυξομοίωση τη δράση του ιστρογόνου. Ωραία. Συνεχίζουμε στο επόμενο περιστατικό. Ε, νεαρή γυναίκα, 26 ετών, προσέχεται πάλι λόγω αμινόρια του εξαμήνου, πάλι κατόπιν διακοπή περρώσα τη που έλαμβανε για λόγου αντισύλληψη. Ε, από ηλικία... το ατομικό αναμνηστικό αυτό άνω θηροειδή τη Χασιμότητα, με την αρχή 12 ετών, είχε σταθερό κύκλο μέχρι την ηλικία των 19 ετών. Σε ηλικία 25 ετών διέκοψε τα συλληπτικά γιατί ήθελε να προσπαθήσει για παιδί. Έκτοτε είχε αμινόρια, η οποία συνοδευόταν από κάποιε εξάψει. Από την κλινική εξέταση δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο, από το οικογενειακό ιστορικό δεν υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο. Πάμε στι παρεκλινικέ εξετάσει. Βλέπουμε αυξημένη την FSH και την LH, η FSH είχε μετρηθεί μάλιστα δύο φορές, ε, ένα υπερηχογράφημα κοιλίας με μήτρα με πάχος δομητρίου 0,3 εκατοστά, με αριστερή και δεξιά οθήκη χωρίς όμως αναγνώριση οδηλοθυλακίων και είχαμε και καριότυπο που ήταν ε, 46 χιχί. Χι. Η ερώτηση εδώ ήταν: Ποιο ήταν ο περαιτέρω έλεγχο. Το περιστατικό αυτό είναι για να μα τονίσει ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον έλεγχο για προμεταλλάξει του FMR1, που μιλάμε βέβαια για, για τι γυναίκε φορεί των προμεταλλάξεων αυτών, που, είναι σημασία, που έχει μεγάλη σημασία να τι εντοπίσουμε και για τη δική του υγεία, που θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα, αλλά σίγουρα για την γενετική συμβουλευτική που θα πρέπει να λάβουν. Καθώ αυτό κληρονομείται, όπω είπαμε και πριν, φιλοσύνδετα και επηρεάζει του απογόνους. Κάποιο σχόλιο εδώ. αξίζει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον τα περιστατικά. Απλά θα λέω γρήγορα λόγω του χρόνου <laughs> που πιέζει. Και επειδή πιέζει. είναι σαν αυτό που λέμε ιστορίες που βγαίνουν από τη ζωή, ναι. ε, ε, έχουν όλα τι ιδιαιτερότητές τους. Και είναι φανερό ότι προκύπτει από την εμπειρία της, ε, ε, του, του τμήματο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάσει κανένας ποτέ στην υποθαλαμική αμινόρια το Progesterone Challenge Test. Είναι κάτι που ο Σαράτ Τσιολιβαδά Νάτο εδώ είναι. Έχει δουλέψει και έχει δημοσιεύσει ε, με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπω δεν ξεχνάμε και τη χωριακή γονοτροπίνη βεβαίω. Πρέπει να δώσουμε για 7 ε, ημέρε, όχι για 2, όχι για 3, όχι για 5, ούτε για 10. Για 7 ημέρε, πρωί και βράδυ, την προγεστερώνη μα, για να δούμε εάν τελικά αυτά τα ιστρογόνα που είχατε σε αυτή την περίπτωση, που ήταν 35 θα μας έδιναν πιθανόν... Ε, ε, Νομίζω ναι. <στανονιχε> <στανονιχε> Για, γυρίσε πίσω. Τι είδα εγώ, άλλο ένα. Το προηγούμενο. Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη. είσαι μπροστά στάριο. Ε, συγγνώμη. Ε, είναι αργά. 16. 16, σωστό. Ε, χαμηλά. Ωραία. Το βασικό είναι ότι... Κα... μια γυναίκα με πρώιμη οθηγική ανεπάρκεια Κάποιοι δεν στέλνουν καριότυπο. Πάντα πρέπει να στέλνει το καριότυπο Προσφέρει. και οι μεταλλάξει του FMR. Από πολλού το ξεχνάνε. Και πρόσφατα είχαμε κοπέλα στα 35 που είχε μια αμινόρια εδώ και τρει μήνε και ήταν ένα μοσαϊκό τάρνικ τελικά. Και μέχρι τότε είχε απόλυτα φυσιολογική περίοδο. Κάθε 28 μέρες and he's Συνεχίζω στο επόμενο περιστατικό. γυναίκα 19 χρονών προσέχεται για εκτίμηση λόγω επιδεινούμενου δασυγητισμού. Ατομικό αναμνηστικό ελεύθερο, δεν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Από το λοιπόν ιστορικό, μεν ε, ε, σε ηλικία 10 ετών. Ο κύκλο ήταν πάντα ασταθή και η μνημορρησία εμφανιζόταν κάθε 3 με 4 μήνε. Ε, πριν από περίπου 2 χρόνια άρχισε να παρατηρεί υπερβολική τριχοφυαία στο πρόσωπο και συγκεκριμένα πηγούνι άνω χείλο. Ε, τον τελευταίο χρόνο οι τρίχε ήταν πιο έντονε, πιο πυκνέ. Τριχές, ε, τραχές, συγγνώμη, κατέληξε να χρειάζεται αποτρίχωση με κερί στο πρόσωπο δύο φορές την εβδομάδα. Ε, από την κλινική εξέταση, Βλέπουμε ένα BMI στο 25,63. Ε, διαπιστώνουμε μία μέτρια ακμή στο πρόσωπο. Διαπιστώνουμε αυτή, αυτές τις έντονες τρίχες σε άνω χείλος και πηγούνι. Διαπιστώνουμε μία λέπτη στο τριχόν της κεφαλής κοντά στους, στους κροτάφους. οικογενειακό ιστορικό τύπο το αξιοσημείωτο. Ε, παρακλινικές εξετάσεις αυτές. Εδώ η ερώτηση θα ήταν τι, πώς θα προχωρούσαμε περαιτέρω... Ε, διαγνωστικά. Και... Ε, τα προηγούμενα. Και εδώ προχωρήσαμε με συνάκτεν με συνάκτε τεστ. Ήτανε υψη, μας κατεύθυνε η υψηλή βασική 17 υδροξυπρογεστερών, αν και ξέρουμε ότι πια τα όρια των βασικών τιμών έχουν πέσει και όπως είπαμε προηγουμένως. Ε, αυτό ήταν τα κλασικά όρια που προτείνονταν. Ε, και εδώ απλά θέλαμε να δούμε και με αυτό το περιστατικό να πούμε ότι αυτό ότι καμιά φορά ε, υπάρχουν πολλά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αλληλοκάλυψης των δύο καταστάσεων. Προχωρώ. Σωστά ή κάποιο σχόλιο. Γυναίκα 21 ετών προσέρχεται για εκτίμηση λόγω δευτεροπαθού αμυνόρεα. Σεμιναρχή 13 ετών. Σταθερό κύκλο. 28-30 ημερών μέχρι και την ηλικία των 15 ετών, οπότε και διακόπηκε η έμεινο ρίστη για ένα έτο. Ο παιδίατρος τότε τη ασθενού θεώρησε ότι αυτό οφειλόταν σε χαμηλό σωματικό λίπο, γιατί τότε η κοπέλα προπονούνταν συστηματικά σε αγώνε δρόμου, μεγα... δρόμου μεγάλων αποστάσεων. Όταν ήταν πια 17 χρονών, συστήθηκε ένα εξαγωγή με υπερός αντισυλληπτικά, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί ο κύκλο τη. Πριν από 6 μήνε, η ίδια η κοπέλα από μόνη τη αποφάσισε να τα διακόψει τα αντισυλληπτικά και έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανίσει, η ρίση. Έλαβε δύο φορέ μικροκρυσταλλική προγεστερών για 10 μέρε, χωρί όμω να εμφανίσει αιμορραγία από απόσυρση. Από την κλινική εξέταση δεν παρατηρούμε κάτι, δεν εμφανίζει κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα. Γυμνάζεται συστηματικά, τρέχει 5 με 7 χιλιόμετρα, 3 με 5 φορές την εβδομάδα. Δεν έχει ιστορικό διατροφικών διαταραχών, δεν έχει μείνει ποτέ έκειος, ούτε έχει κάποιο ιστορικό που θα δικαιολογούσε κάτι από την μήτρα. Ο παρακλινικός της έλεγχος. Και yeah, εδώ ποια θα ήταν η πιθανή διάγνωση, ήταν η ερώτησή μας. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι ή να προχωρήσω κατευθείαν. Την άσκηση για να ε, παρασύρουμε λίγο την κατάσταση. Ναι, yeah, αλλά στιγμικό έχουμε στιγμικό τις παρακλινικές σαρανική, εξετάσεις, όμως που είναι σαφείς. Ναι, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν... Προκειτώ για σύνδρομο πολιτιστικών οθικών. Και εδώ με αυτό το περιστατικό θέλαμε να καταδείξουμε αυτό το, την αλλαγή που υπάρχει στους διάφορους φαινοτύπους των πολιτιστικών οθικών και δεν πρέπει, δε, δεν πρέπει να μένουμε εγκλωβισμένοι στο υπερβολικό βάρος και να ε, είμαστε λίγο πιο open-minded στη διάγνωσή μας, να τα εξετάζουμε όλα. Και να κάνουμε τη σωστή ερώτηση για τις αλλαγές στο βάρος. Έχει μεγάλη σημασία στο ιστορικό. Γιατί επηρεάζει τον τρόπο εκδήλωση των συμπτωμάτων η αλλαγή στο βάρος. Επόμενο περιστατικό, γυναίκα 16 ετών. Προσέρχεται λόγω αμινόρια και παχυσαρκία για εκτίμηση. Ε, αδιαθέτησε σε ηλικία 14 ετών πρώτη φορά, αλλά σύντομα ε, ανέπτυξε δευτεροπαθή αμινόρια. Ε, η αύξηση του σωματικού τη βάρου είχε ξεκινήσει από μικρή ηλικία, από την ηλικία των 8 ετών, και μέσα σε 7 χρόνια από τη 10η είχε φτάσει στην 70η εκατοστιαία θέση. Έχει δύο υγιεί αδελφέ φυσιολογικού BMI, δύο γονεί φυσιολογικού BMI που, που εμφανίζουν όμω και οι δύο διαταραχέ ανοχή στη γλυκόζη, αρτηριακή υπέρ και υπερχολυστερολεμία και η μητέρα και στις τρει κοιήσεις είχε εμφανίσει διαβήτη κοιήσεις. Ε, από την κλινική εξέταση της κοπέλας, το BMI είναι στο 32, παρουσιάζει η ακμή, έχει ένα ε, σκορ 12 για ε, την υπερτρίχωση, έχει μελανίζουσα ακάνθωση και έχει αυτές τις παρακλινικές εξετάσεις. Ε, ε, είναι, ένα τυπικ... είναι τυπ... τυπικές οι τιμές και οι εξετάσεις, έχει και τη διαταραγμένη ε, ανοχή στη γλυκόζη. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε και την ε, πολυκιστική απεικόνιση των οθικών αφωτερόπλευρα. Εδώ ήταν ε, ε, το περιστατικό για να πούμε δύο πράγματα για την αντιμετώπιση τη θεραπευτική. εδώ εμείς αποφασίσαμε δίαιτα και άσκηση μαζί με Μετφορμίνη, ε, κυρίως λόγω του ε, λόγω του ε, των μεταβολικών διαταραχών. Εδώ είναι η σύγκριση που, είχα, που ανέφερε πριν και ο κύριος Λιβαδάς που πια έχουν αλλάξει κάποια πράγματα από αυτά που δείχνει αυτό το πινακάκι. Ε, σίγουρα βέβαια με FG score 12 μάλλον θα χρειαστεί κάτι παραπάνω οι ασθενεί στην επόμενη εκτίμηση, στην επόμενη αξιολόγηση που θα κάνουμε. Και εδώ είναι και αυτό που θέλαμε να δείξουμε για τις, διαφορετι... για τις νέες για τα νέα πρότσες στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, που πια μπαίνουν μέσα και τα, στη θεραπεία και τα φάρμακα για την παχυσαρκία. Μπαίνουν και έτσι τα GLP-1 ανάλογα. Και χθε μάλιστα το βράδυ, διάβασα και μια μελέτη που πάνε να μπουν και οι GLT 2 Μην το παρακάνω. Inhibitors. Ε, προσπαθούν, γιατί είδαν αυτά τα έξι κιλά που χάνουν στην αρχή. Να... Απλώς, <laughs> από αυτό το review που είναι εξαιρετικό του, του GLT's. Ακόμη και σε αυτές που έχουν φυσιολογικό βάρος με το σύνδρομο, είναι ε, σωστό να προτείνουμε μια ε, σωστή διατροφή και άσκηση. Υπάρχει όφελος δηλαδή όσον αφορά την εκδήλωση του, του σύνδρομου. Να βοηθήσω εδώ, λέγοντας, σωστά επιλέξατε την υγιεινοδιαιτητική αγωγή και τη μετφορμίνη και ειδικά σε γυναίκες που είναι υπέρβαρες, είναι παχύσαρκες, ένα δεύτερο πράγμα που μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε την αρεομινόρια είναι η προσθήκη προγυστερώνης. Δέκα ημέρες στη διάρκεια του κύκλου, γιατί έτσι θα έχετε, όπως σας ανέπτυξε προηγουμένως ο Μάς Ανέπτυξε, ο Σαράντης ο Λιβαδάς, θα έχετε και τη στόχευση του, με, της μεταβολικής παραμέτρου και τη στόχευση της οθική υπερανδρογονικής παραμέτρου, διότι η προγυστερώνη θα ξαναβάλει σε τάξη όλο τον άξονα, ξεκινώντα από ψηλά διώχνοντας τα ανδρογόνα από τους της υποδοχή τη στην στο επίπεδο του κυτάρου της κυσπεπτίνης. Έχει το περιστατικό, πρόκειται για γυναίκα 27 ετών. Προσέρχεται για εκτίμηση λόγω αμινόρια και υπογονιμότητα. Ε, η ασθενή είχε εμφανίσει φυσιολογική ανάπτυξη τριχών σε μαχάλε και εφήβεω στην ηλικία των 12 ετών, ενώ δεν παρουσίασε ποτέ αυτόματη έμεινο ρίση. Ο γυναικολόγο, τον οποίο είχε απευθυνθεί, την είχε ενημερώσει ότι είχε μια μήτρα μικρή σε μέγεθο, η οποία θα τη δημιουργούσε πρόβλημα. Ε, ξεκίνησε αγωγή με... από του στόματο, ιστρογόνα και προγεσταγόνο, την οποία όμω η ασθενή διέκοψε όταν ξεκίνησε. Όταν ήθελε να ξεκινήσει οι προσπάθειε τεκνοποίηση και έκτοτε δεν εμφάνισε έμεινο ρίση. Ε, από το ατομικό αμυντικό ελεύθερο, καμία φαρμακευτική αγωγή, οικογενειακό ιστορικό γιαγιά τη με διαβίτη τύπου 2. Ε, από την κλινική εξέταση, ένα BMI στο 20,2 δεν εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα, δεν έχει υπερτρίχωση, ακμή, κάτι συγκεκριμένο για να μα κατευθύνει κάπου, δεν παρουσιάζει ανοσμία, δεν ασκείται συστηματικά, δεν έχει ιστορικό διατροφικών διαταραχών. Όμως αυτές είναι οι εργαστηριακές της τιμές. Εδώ είχε γίνει και μαγνητική υπόφυσης, η οποία ήταν ε, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο έβριμα εδώ η ερώτηση ήταν για να πούμε ότι υπάρχει και ο ιδιοπαθή υπογονοδοτροφικό υπογονοδοτισμό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, χωρί να έχει ανοσμία. Και εδώ ήταν για να μα δείξει ότι με τι μπορεί να σχετίζεται και με τι άλλα σύνδρομα. Και ήταν η ερώτηση η παγίδα για το υπερηχογράφημα καρδιά. Η απάντηση σε παγίδα, Και αυτό είναι από τις οδηγίες για το πώς θα πρέπει να διερευνούμε αυτούς τους ασθενείς. Προχωρώ. 9 είναι στο σύνολο. Λοιπόν, γυναίκα 16 χρονών, προσέχετε για εκτίμηση λόγω αμινόρια. 13 ετών η αμιναρχή τη, το πρώτο έτο είχε ασταθεί κύκλο, ακολούθω σταθερό κύκλο 20 με 30 ημερών για 6 μήνε, μέχρι που ξανά έγινε ασταθής. Η τελευταία έμινο ρίση ήταν προ τετραμήνου, το τελευταίο ένα έτο έχει χάσει 12,5 κιλά λόγω αλλαγή στι διατροφικέ συνήθειε, ενώ επίση τρέχει 8 χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα. Κατά τα λοιπά, τίποτα. Ε, BMI στο 19,1 ε, εφάνιζε, εφάνιζε μια είπε υπερτρίχωση στην κοιλιακή χώρα στη μέση γραμμή. Από τον εργαστηριακό έλεγχο έχουμε... Ε, Αυτέ τι τιμέ. Ε, κα, καταλήγουμε στην ε, λειτουργική ε, υποθαραμική αμυνόρια, Ε, Μιλάμε με την ασθενή, συμφωνούμε στο να προσπαθήσει να αυξήσει το σωματικό τη βάρο, να αλλάξει κάποιες συνήθειες και να την επανεκτιμήσουμε. Όντω έρχεται μετά από τρει μήνε, μπορεί να ήταν και πέντε, ε, με αυξημένο σωματικό βάρο κατά 12 κιλά. Τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό. Ε, Όμω δεν είχε γίνει αποκατάσταση τη ε, μηνουρήση τη. Ε, το επίπεδο τη φυσική δραστηριότητα. Είχε παραμείνει το ίδιο και στο νέο εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται αυτά. Αφού αποκλείστηκε, λοιπόν, η περίπτωση μη κλασική καινούση υπερπλασίας, στέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου των πολιτιστικών οθικών. Εδώ η ερώτηση είναι, ήταν τελικά η αρχική μα διάγνωση τη λειτουργική υποθαλαμικής αμυνότητα λάθο. Όχι, δεν ήταν και εδώ θέλουμε να δείξουμε ε, 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 ότι υπάρχει πολλές φορές, υπάρχει ένα πολύ ε, στενό παράθυρο ε, όσον αφορά στην ενεργειακή επάρκεια και στο ποιο πρέπει να είναι το σωματικό βάρος κάτω, μέσα στο οποίο αυτό έβρος ε, μπορεί ο άξονας να λειτουργεί κανονικά, το οποίο αυτό δεν μπορούμε να το... Είχε πει, η κυρία Μητζόρη, στην αρχή. Ακριβώς. Ε, 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 σίγουρα κάνατε αναφορά στις, ε, στα guidelines της Ποθαλαμικής Αμυνόρειας του 2017. Εκεί επιμένουμε ότι πολλές φορές μπορεί να υποκρύπτεται ε, μια περίπτωση συνδρόμου πολιτιστικών οθήκων για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι έχει ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ συχνό, κινείται από 5 μέχρι 15%. Άρα μπο, δικαιούται μια κοπέλα που θα ήταν ένα εμφανέ σύνδρομο πολιτιστικών οθικών, αν χάσει πάρα πολύ βάρο, να εμφανίσει υποθαλαμική μηνόρη. Άρα αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Και να εξαφανιστούν τα συμπτώματα του PCOS. Σωστό. Λοιπόν, γυναίκα 32 χρονών. Προσέρχεται λόγω σοβαρή ολιγομηνόρια τα τελευταία δύο έτη. Με αρχή 13 ετών, σταθερό κύκλο μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε αμινορισία μυρω... είχε μόνο τέσσερι φορέ. Δεν έχει ιστορικό απώλεια σωματικού βάρου. Τα τελευταία όμω δύο χρόνια γυμνάζεται συστηματικά και μάλιστα υπερβολικά. Κάνει αερόβια άσκηση τρει ώρε κάθε μέρα. Κατά τα λοιπά, όλα ελεύθερα. Ο λόγο που ασκείται τόσο πολύ ήταν για να ξεπεράσει διάφορα προ... ε, ψυχολογικά προβλήματα. Εργαστηριακό εργαστηριακός έλεγχος αυτός, ε, λειτουργική υποθαλαμική αμυνόρια. Ε, συζητούμε με την ασθενή τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει λίγο την ένταση της σωματικής της άσκησης ε, και να, ε, λίγο το συμπεριφερικό που είπαμε. Ε, η ασθενή αν είτε κατηγορηματικά να αλλάξει κάτι από αυτά και δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει και η τεκνοποίηση. Και εδώ η ερώτηση ήταν πώς προχωράμε. Εμείς Προχωρήσαμε. Με διαδερμική στραδιόλη σε συνδυασμό με προγεσταγόνο. Γιατί προχωρήσαμε σε θεραπεία και δεν κάναμε τίποτα και δεν μείναμε στο να επιμείνουμε συμπεριφορικά. Ήταν η ασθενή απόλυτη. Και εδώ αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ανεξάρτητα άμα την ενδιαφέρει ή δεν την ενδιαφέρει, άμα ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κάποιον το να έχει έμεινο πάντα πρέπει να βλέπουμε τι επιπτώσει γενικότερα στην υγεία τη ασενούς. Εδώ ο κύριο στόχο μα ήταν να προστατεύσουμε τα οστά και γι' αυτό επιλέξαμε ορμονική υποκατάσταση στρογόνα διαδερμικά, όχι ε, ε, συνδυασμένα από του στόμα τους αντισυλληπτικά, ε, γιατί αυτό που έχει φανεί είναι ότι πέραν ότι η οστική απώλεια μπορεί να συνεχιστεί, όπως είπαμε και στις προηγούμενες ομιλίες, ε, με τα, κατά τη διάρκεια της χρήσης των αντισυλληπτικών, έχει φανεί ότι μειώνουν επίσης τα επίπεδα του hf 1 ενώ τα διαδερμικά ιστρογόνα δεν τον επηρεάζουν. Για να πάω και στο τελευταίο περιστατικό, γυναίκα 34 χρονών προσέρχεται 6 μήνες μετά τον τοκετό με συμπτώματα συμβατά με υπο υποφυσισμό. Δύο χρόνια πριν συγκεκριμένα είχε διακόψει τα περώσα αντισυλληπτικά, αλλά είχε δυσκολία να συλλάβει, έλαβε θεραπεία με κλωμυφένη, κατάφερε να μείνει έγκυος. Η εγκυμοσύνη ήταν ομαλή, ανεπίπλεκτη, μέχρι και τον 8ο μήνα που εφάνισε υποτροπιάζουσε κεφαλαλγίε με συνοδόπιστο βολβικό άλβο και θάβο όραση. Μετά τον τοκετό, η ασθενή δεν μπόρεσε να θυλάσει, ενώ ε, δεν είχε αποκατασταθεί και η έμεινο ρίση τη. Στην πορεία άρχισε να εμφανίζει προοδευτικά επιδεινούμενη κόπωση, αδυναμία και ορθοστατική υπόταση, και τότε απευθύνθηκαν σε εμά. Από την κλινική εξέταση επιβεβαιώσαμε την ορθοστατική υπόταση, κάναμε έλεγχο οπτικών πεδίων και οπτική οξύτητα που ήταν φυσιολογικό, ε, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και με εξειδικευμένη οφθαλμολογική εξέταση. Ε, από τι παρακλινικέ εξετάσει είχαμε. Αυτά, εδώ θα ήθελα να, τον, να, να, μείνουμε λίγο και στην προλακτίνη, η οποία είναι κάτω από ένα. Ε, προχωρήσαμε σε μαγνητική τουρκικού εφηπείου και φάνηκε μια ενδοεφηπιακή μάζα με υπερεφηπιακή επέκταση σε γυτνία, με το χίασμα, χωρίς όμως να το πιέζει ή να το απειλεί. Αυτή είναι η εικόνα της μαγνητικής. Και τη... ποια ήταν η θεραπευτική μας αντιμετώπιση. Εμείς δώσαμε αγωγή υποκατάστασης με υδροκορτιζονη λεβοθυροξινη λεβοθυροξίνη. Είχαμε ένα στενό follow-up, μάλλον monitoring της ασενούς, με παρακολούθηση των οπτικών πεδίων, ηλεκτρολίτες, ορού και τα ούρα της για το ειδικό βάρος και την επανεκτιμήσαμε με μαγνητική και ορμονολογικό έλεγχο προσθείου λοβού σε ένα μήνα. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί από το ιστορικό... Και ε, με, με τον τρόπο εμφάνιση ε, αυτή τη κατάσταση και τη κλινική εικόνα του ασθενού. Και επειδή ήταν ε, postpartum ε, και από τη μαγνητική που, ε, που είδαμε μεν αυτή τη μάζα, είχαμε όμω και μία τόσο χαμηλή ε, προλακτίνη, η οποία δεν, δεν ένα τόσο μεγάλο αδένομα θα έπρεπε αν μη τι άλλο να έχει προκαλέσει από το μίσχο λίγο πιο ψηλή προλακτίνη. Ε, σκεφτήκαμε ότι είναι περίπτωση ε, ε, υποφυσίτιδας, πως πάρτουν μου υποφυσίτιδας. Εδώ είναι μια μελέτη η οποία είναι από τη Γερμανία με 76 ασθενεί που αποφασίσανε να με την υποψία της υποφυσίτιδας, να μην προχωρήσουν σε επεμβατική αντιμετώπιση, δηλαδή σε διασφυνοειδική προσπέλαση, ε, και να μείνουν στην παρακολούθηση με είτε αγωγή υποκατάσταση είτε όχι ανάλογα με τα συμπτώματα. Και αυτό που φάνηκε και θέλουμε να δούμε εδώ, είναι ότι Στη συντριπτική του πλειοψηφία, η υποφυσίτιδα υποχώρησε αυτόματα. Και εδώ είναι η μαγνητική μετά. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ρεβέκα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Θα κάνω ένα τελευταίο πολύ γρήγορο σχόλιο, μια που φεύγουμε, που θα είναι συνταγή... Ε, για τους νέους ενδοκρονολόγους. Τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζουμε από πλευράς α, αναπαραγωγικής ενδοκρονολογίας ό,τι έχει να κάνει με την αμυνόρια είναι η δευτεροπαθής αμυνόρια. Ειδικά γιατί είμαστε και ενδοκρονολόγοι, αυτό που ενιλίκο. οι παιδίατροι μας λένε, ενδοκρονολόγοι ενηλίκων. Εμείς είμαστε ενδοκρονολόγοι όλων όμως, μην το ξεχνάμε. Ε, το 80% των περιστατικών που θα αντιμετωπίσουν έχουν τρεις διαγνώσει. Τα οποία αναλύθηκαν εξαιρετικά σε αυτό το session: Το ένα είναι η πρόοριο ανεπάρκεια, το δεύτερο είναι το σύνδρομο των πολιτιστικών οθήκων και το τρίτο είναι η ποθαλαμική αμινόρια. Αν κανεί εστιαστεί σε αυτά τα τρία, έχει καλύψει το 80%. Γιατί κανένα κουράζεται όταν δει όλα αυτά τα σπάνια περιστατικά. Τίποτα άλλο. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. <laughs> Αλλά πρέπει να πούμε και τα υπόλοιπα κάθε φορά. Λοιπόν, σα ευχαριστήσουμε όλου πάρα πολύ και να έχετε ένα καλό βράδυ.